Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Δεν σα έχω συνηθίσει σε life hacks. Δεν σα έχω συνηθίσει σε βίντεο του στυλ 5 τεχνικέ για να επιτύχει το ένα ή για να επιτύχεις το άλλο. Σήμερα όμω θα κάνω ένα τέτοιο βίντεο. Όπω είδατε και στον τίτλο, λέει: Κάνει αυτό και οι κρυφοναρκιστέ τη ζωή σου θα αποκαλυφθούν. Η αλήθεια είναι ότι αρκετοί από εμάς ζήσαμε ή ακόμη ζούμε μεγάλο μέρος της ζωής μας χωρίς να έχουμε γνώση του ότι έχουμε στενές διαπροσωπικές σχέσεις με ανθρώπους με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητας. Στο πέμπτο επεισόδιο του podcast όπου μιλήσαμε αναλυτικά για τον ναρκισισμό και το link του οποίου θα συμπεριλάβω στην περιγραφή αυτού του βίντεο, μιλήσαμε με βάση τη σύγχρονη έρευνα και με βάση το βιβλίο του Dr. Raman Indirvasula, το οποίο αποτελεί κατά τη γνώμη μου τη βίβλο του ναρκισισμού. Θα βάλω το σύνδεσμο από το playlist όπου διαβάζουμε και σχολιάζουμε στη συμμετοχή το βιβλίο του Dr. Raman Indirvasula. Ξέρεις ποιο είμαι εγώ. Στο πέμπτο επεισόδιο του podcast, λοιπόν, μιλήσαμε για το ότι υπάρχουν μεγαλομανείς ναρκισιστές, αυτοί οι οποίοι είναι ξεκάθαρα ναρκισιστές, Υπάρχουν καλοήθεις ναρκισιστές, κακοήθεις ναρκισιστές, ευάλωτοι ναρκισιστές και κοινοτικοί ναρκισιστές. Είναι μια αδρή κατάταξη, ένας αδρός διαχωρισμός ανάμεσα στα διάφορα είδη ναρκισιστικών τύπων προσωπικότητας. Η αλήθεια είναι όμως ότι αρκετοί άνθρωποι που έχουν ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας συνδυάζουν στοιχεία από διάφορα είδη. Και συνήθως το χειρότερο και το πιο έτσι λυπηρό και φοβερό και υποχθόνιο είναι κάποιος να είναι και κακοήθης ναρκισσιστής και ευάλωτος ναρκισσιστής ταυτόχρονα. Ευάλωτος ναρκιστή ή κρύφο είναι κάποιος ο οποίος προσποιείται τον ευαίσθητο, προσποιείται τον αγαπητικό, προσποιείται τον καλό σύντροφο, τον καλό φίλο, τον καλό πατέρα, την καλή μητέρα, την καλή κόρη, την καλή ενήλικη κόρη, τον καλό ενήλικο γιο, τον καλό άνθρωπο, ενώ στην πραγματικότητα έχει μέσα του πάρα πολύ κακία. Και ο κρυφοναρκισισμός ή ο ευάλωτος ναρκισισμός πάει αναπόφευκτα μαζί με την κακοήθεια, που η κακοήθεια είναι βασικό χαρακτηριστικό όλων των ανθρώπων οι οποίοι επιλέγουν τον αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Γι' αυτό τον λόγο στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα συμπεριλάβω και το επεισόδιο του podcast για την καλοήθεια σε αντιδιαστολή με την κακοήθεια. Το 20ο επεισόδιο του podcast είναι αυτό το οποίο αντιπαραβάλλει την καλοήθεια με την κακοήθεια. Λοιπόν, είτε μας αρέσει είτε όχι, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει, ζούμε σε μια εποχή η οποία βρίθει ναρκιστεστικών στυλ προσωπικότητες μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ίσως και μεγαλύτερο από όσους είναι καλοήθης, έχουν επιλέξει το δρόμο της κακίας. Δυστυχώς. Δεν με ευχαριστεί καθόλου αυτό, ούτε νιώθω όμορφα που συμβαίνει, όμως είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν θα σας τη ζωγραφίσω με ρώσεις συννεφάκια, μπορεί να είναι μπλούζα μου και σχεδόν κόκκινο το κραγιό μου, και από τη βλέπω τώρα στη, στη ροθόρη δεν το έχω βάλει και σωστά, δεν μοιράζει. Είναι ζωφερά τα πράγματα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Μπορεί για παράδειγμα να διδάσκεις στα παιδιά σου το δρόμο της αρετής, στα ανήλικα παιδιά σου και να τους λες ότι είναι πολύ καλή ιδέα να επιλέγουμε με ποιους ανθρώπους θα κάνουμε παρέα και να λέμε να επιλέγεις να κάνεις παρέα με τους ανθρώπους που συμπεριφέρονται καλά με τους ανθρώπους που δείχνουν αγάπη, εκτίμηση και σεβασμό και είναι ειλικρινής και να σου λέει το παιδί πού θα βρω τέτοιου ανθρώπους. Είναι μια πραγματικότητα, όμως η ελπίδα δεν χάνεται. Το κανάλι αυτό το ψυχοεκπαιδευτικό έχει στόχο να ενημερώσει και να αφυπνίσει όλο και περισσότερους ανθρώπους και έχει στόχο να δώσει όπλα και εργαλεία σε καλοήθης ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται τελματωμένοι και βαλτωμένοι σε μια συνθήκη όπου νιώθουν ενοχές, όπου νιώθουν ότι δεν είναι καλοί άνθρωποι, ότι δεν είναι καλοί σύντροφοι, δεν είναι καλά παιδιά, δεν είναι καλοί γονείς, δεν είναι καλοί φίλοι, επειδή περιτριγυρίζονται από κρυφοναρκισάκια, με τα οποία αφελώς συνδέονται, αγνώντας τον κίνδυνο, χωρίς να έχουν την αίσθηση κινδύνου και δέχονται συνεχώς πλήση εγκεφάλου για το ότι εσύ δεν αξίζεις, είσαι ένας ανάξιος άνθρωπος, οπότε πρέπει να νιώθεις και ευγνωμοσύνη που εμείς σου κάνουμε τη χάρη να συνδυόμαστε μαζί σου. Yeah. Θέλω να πω το εξή. Αν έχουμε εντοπίσει έναν μεγαλομανή ναρκισιστή στη ζωή μας, ένα ξεκάθαρο ναρκισιστή στη ζωή μας, που μπορεί να είναι η μάνα μας, ο πατέρας μας, ένας σημαντικός άλλος, και τον απομονώσαμε αυτόν τον εξόφθαρμα ναρκισιστή και μπορεί ακόμη να τον βάλαμε και σε low contact ή σε no contact, ας μην ξεγελιόμαστε ότι δεν υπάρχουν άλλοι αναρκησιστές στη ζωή μας. Η κλινική πείρα λέει, καθώς και η έρευνα αποδεικνύει, ότι αν ένας άνθρωπος συνδέεται έστω και με έναν αρκησιστή στη ζωή του σε βασική σχέση, τότε αλλοιώνεται τόσο πολύ ο τρόπος σκέψης του και ο τρόπος λειτουργίας του, σαν να γίνεται compromise το λογισμικό του μυαλού του, ούτω ώστε να αντέχει και να επιδιώκει κιόλα να συνδέεται και με άλλους ναρκισιστές οι οποίοι μπορεί να είναι ευάλωτοι ναρκισιστές και να μην είναι ξεκάθαρα ναρκισιστές. Στα αγγλικά υπάρχει όρος overt narcissist και covert narcissist. Ξεκάθαρα ναρκισιστής και κρυφό ναρκισιστής. Λοιπόν, εάν έχεις εντοπίσει για παράδειγμα, ότι μεγαλομανή ναρκιστή, ξεκάθαρο ναρκιστή ήταν ο πρώην σύντροφο σου ή η μάνα σου ή ο πατέρα σου. Και έχει αποφασίσει πώ θα διαχειριστεί αυτό το ζήτημα. Πώ, αφού έχει εντοπίσει το πρόβλημα, ποιο ήταν ένα ξεκάθαρα ναρκιστή στη ζωή σου και με ποιον είχε ξεκάθαρα κακοποιητική σχέση, Ξαναλέω, μέσω ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση και προσωπικού πνευματικού αγώνα να επιλέξει και να φέρει ει πέρα την προσπάθεια του να απομονώσει αυτόν τον αρκισιστή από τη ζωή σου, δεν έχει τελειώσει η προσπάθεια σου εκεί. Στη συνέχεια θα χρειαστεί να βγάλει πολλά ζυζάνια από τον κήπο τη ψυχή σου. Γιατί από τη στιγμή που έχει μάθει να συνδέεσαι με έναν αρκισιστή και να μην το αντιλαμβάνεσαι ότι παθαίνει κακό, έχει μολυνθεί ο τρόπος με τον οποίο συνδέεσαι με τον εαυτό σου και άλλους ανθρώπους Η ανοχή σου προς την κακοήθεια έχει ξεχυλώσει Και έχει στη ζωή σου και άλλους για τους οποίους δεν πηγαίνει καν το μυαλό σου όπως μπορεί να είναι εναρκησιστές Αυτή μπορεί να είναι φίλοι που έχεις χρόνια στη ζωή σου Μπορεί να είναι ενήλικα παιδιά Μπορεί να είναι αδέρφια σου Μπορεί να είναι άνθρωποι με τους οποίους συνδέεσαι εις βάθος χρόνων και επειδή ακριβώς όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε συνεξαρτόμενος ή συνεξαρτόμενη, υπήρξε θυματοποιημένος και θυματοποιημένη, ένιωθε τρομερή ενοχικότητα για όλη σου την ύπαρξη, όχι μόνο για τη συμπεριφορά σου, τους ανεχόσουνα και ένιωθε και ευγνώμων που είχε στη ζωή σου αυτά τα παράσιτα στην ουσία, γιατί οι κρυφοναρκησιστές δεν είναι παρά παράσιτα παράσιτα τα οποία απορροφούν την ενέργεια μας, απορροφούν την καλή μας διάθεση, απορροφούν όλους τους ψυχικούς, συναισθηματικούς και πνευματικούς μας πόρους, επειδή μπορεί να είναι κρυφό αλλά δεν πάβουν να είναι ναρκισιστές και ο βασικός λόγος για τον οποίο συνδέονται με άλλους ανθρώπους είναι για να απορροφούν και να εξασφαλίζουν ναρκισιστική τροφοδοσία. Οι ναρκισιστέ είναι βαμπύρ ενέργεια. Θα σε πάρουν τηλέφωνο και θα σου μιλάνε με τι ώρε, λέγοντα σου πράγματα τα οποία δεν είναι απαραίτητο να τα πούν, μιλώντα μαζί σου άνευ λόγου και αιτία, προκειμένου να παίρνουν την ικανοποίηση και την ευχαρίστηση ότι έχουν βίκο ακροατήριο και ότι καταφέρνουν να πουλήσουν τη δική τους αφήγηση της πραγματικότητας σε σένα. Και να πάρουν από σένα, αν μη τι άλλο, το χρόνο σου και αν μη τι άλλο την ενέργεια σου και αν μη τι άλλο τη συμπάθεια σου. Οι ευάλωτοι ναρκιστέ θα ενδιαφερθούν να μάθουν για τι δικέ σου δυσκολίε, προσποιούμενη ενσυναίσθηση, προσποιούμενη έγνοια και φροντίδα. Αλλά στην πραγματικότητα θέλουν να μάθουν για τα ελαττώματα σου, θέλουν να μάθουν για τι σκοτεινέ σου στιγμέ, θέλουν να μάθουν για τα δύναμα σου σημεία, ώστε να τα χρησιμοποιήσουν μετά για να σε παίζουν να σε χειρίζονται και να σε έχουν πάντα στις διαταγές τους. Οι κρυφοναρκισιστές είναι τύρανοι και καλυμμένοι τύρανοι, αλλά τύρανοι. Ο τίτλος αυτού του βίντεο λέει «Κάνε αυτό ούτω ώστε να αποκαλυφθούν οι κρυφοναρκισίες στη ζωή σου». Εάν βρίσκεσαι σε ένα χώρο συναισθηματικά, ψυχικά και πνευματικά, που πλέον έχεις αντιληφθεί ότι είσαι, ότι είσαι συνεξαρτόμενο, ότι είσαι Ότι έχει περάσει τη ζωή σου μέχρι τώρα, είτε η ζωή σου είναι 20 χρόνια, είτε είναι 30 χρόνια, είτε είναι 40 χρόνια, είτε είναι 50 χρόνια, είτε είναι 60 χρόνια, είτε είναι 70 χρόνια, σε οποιαδήποτε ηλικία, μπορεί να έρθουμε στη συνειδητοποίηση ότι ζούσαμε τη ζωή μα λάθο και ότι αρμενίζαμε στραβά. Αν βρίσκεσαι σε αυτό το σημείο στη ζωή σου που έχει αντιληφθεί ότι λειτουργούσε και εξακολουθεί να λειτουργεί φυσικά ω συνεξαρτόμενο ή συνεξαρτόμενη, ήδη έχει ξεκινήσει ψυχοεκπαίδευση και ψυχοθεραπεία, ήδη έχει εντοπίσει τον κυρίαρχο ναρκισιστή που σε έχει καταστρέψει, γιατί στην ουσία ο κυρίαρχο ναρκιστή τη ζωή ενό παιδιού συνήθω είναι ένα γονέα, μία μητέρα, ένα πατέρα ή ένα ενήλικα άλλο στην ζωή του παιδιού μεγαλώνοντα, ο οποίο στην ουσία έχει κάνει grooming ένα παιδί ώστε το παιδί να ανέχεται να κακοποιείται και να το θεωρεί και αγάπη. Παραδείγματα τέτοιων γονέων κακοποιητών είναι τα παραδείγματα των αποξενωτών γονέων, οι οποίοι με το που συμβαίνει η διάσταση στις σχέσεις του ζευγαριού, παίρνουν τα παιδιά και αρχίζουν να τα δηλητηριάζουν με αρνητικότητα, με κακία και τοξικότητα απέναντι στον άλλο γονιό. Οι τέτοια παραδείγματα είναι οι γονεί οι οποίοι κακοποιούν τα παιδιά του, τα χτυπούν επανειλημμένα ή τα κακοποιούν και με άλλου τρόπους και παράλληλα λένε στα παιδιά τους Ό,τι εγώ σε αγαπάω, κανεί δεν θα σε αγαπήσει όπω εμένα, και παρουσιάζουν την κακοποίηση ως αγάπη. Σαν αγάπη. Γιατί η κακοποίηση ποτέ δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι αγάπη. Λοιπόν, ο κυρίαρχο αρκιστή τη ζωή σου σου έχει βλάψει το λογισμικό του εγκεφάλου σου και σε κάνει να μην αναγνωρίζεις την κακία, να βλέπεις κακία και να τη βαφτίζεις αγάπη. Να καταπιέζεσαι και να θεωρείς ότι συνδέσαι υγιός. Οπότε χρειάζεται να κάνεις αυτό για να σταματήσεις πλέον να είσαι ανεχτικό στην οποιαδήποτε κοροϊδία και στην οποιαδήποτε ναρκισιστική κακοποίηση και όταν πάψεις να λειτουργήσεις ως θύμα και όταν πάψεις να είσαι ευάλωτο στη χειραγώγηση, τότε αναγκαστικά τα κρυφοναρκισάκια στη ζωή σου θα βγουν στην επιφάνεια. Με τον ίδιο τρόπο που βγαίνοντα αλιγκάρια στο χώμα μετά που θα βρέξει. Τι είναι αυτό που εισηγούμε να κάνει, ούτω ώστε να αποκαλυφθούν τα ναρκισάκια στη ζωή σου. Να αναβαθμίσει το λογισμικό του εγκεφάλου σου. Και να αρχίσει να λειτουργεί με νέο τρόπο. Να γίνεις αδίσταχτο να γίνεις μηδενικά ανεκτικός σε οποιαδήποτε κοροϊδία, σε οποιοδήποτε ψέμα, σε οποιαδήποτε ασάφια, σε οποιαδήποτε παραπλάνηση, σε οποιαδήποτε ύπουλη και καλυμμένη επίθεση. Δηλαδή, εάν το πάρεις απόφαση ότι μέχρι τώρα ζούσε τη ζωή σου λάθος, και μέχρι τώρα ανεχόσουνα τις μαλακίες του οποιοδήποτε τσοκλανιού βρισκόντας στη ζωή σου γιατί είχες χαμηλή αυτοεκτίμηση και επειδή νόμιζες ότι έπρεπε να θυσιάσεις γη και είδωρ για να σε αγαπήσουν και επειδή θεωρούσες ότι εσύ είχες μόνο ευθύνες και υποχρεώσεις και δεν είχες δικαιώματα και επειδή θεωρούσες ότι έφταιγες εσύ για όλες τις μαλακίες που έχουν συμβεί στους γύρω σου και προσοχή, προσοχή, προσοχή η πρώτοι ναρκισιστές κακοποιητές, ο κατεξοχήν κακοποιητής της ζωής σου, σε έχει πείσει ότι για όλα αυτές εσύ. Ίσως είναι αυτή η μάνα σου η οποία σε έχει μεγαλώσει λέγοντά σου ότι εσύ φταίς που είμαι στενοχωρημένη, εσύ φταίς που είμαι δυστυχισμένη, εσύ φταίς που μου συμβαίνει το ένα, εσύ φταίς που μου συμβαίνει το άλλο. Ή αυτός ο πρώην σύζυγος ή πρώην σύζυγος που για όλα έφταιγε εσένα και συνεχίζει να φταίει εσένα, ίσως και δεκαετίες μετά το όταν αντιληφθείς ότι πήρες λάθος δρόμο, ότι στραβά αρμένιζες και ότι κακός δεχόσουν αχώνευτο οτιδήποτε σου πάσαρε οποιοδήποτε είχε ισχύ πάνω σου και αλλάξεις τον τρόπο αντίδρασή σου και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι για τα πράγματα που συμβαίνουν και αναλύσεις τα πράγματα που συμβαίνουν, τότε θα φτάσεις σε ένα σημείο που δεν θα δέχεσαι καμία απολύτως χειριστικότητα. Ποιο είναι αυτό που όταν το κάνουμε θα αναγκάσουμε τα κρύφωνα αρχισάκια στη ζωή μας να βγουν στην επιφάνεια. Να υιοθετήσουμε ένα νέο τρόπο σκέψης, να εγκαταστήσουμε ένα νέο λογισμικό στο μυαλό μας, το οποίο θα γράφει πάνω με τεράστια γράμματα ως επικεφαλίδα, μηδενική ανοχή στη χειριστικότητα. Δεν μπορείς πλέον να με κάνεις να νιώσω τύψεις και ενοχές. Δεν μπορείς να με κάνεις να νιώσω άσχημα. Η χειριστικότητα είναι το βασικό εργαλείο των ευάλωτων κρυφών αρκησιστών, οι οποίοι και καλά με τρυφερό τρόπο και καλά με συναισθηματικό τρόπο κάνουν επίκληση στο συνέστημα, μας κάνουν να νιώθουμε ενοχές, μας κάνουν να νιώθουμε λύπηση, μας κάνουν να νιώθουμε ήχτο, μας κάνουν να ντρεπόμαστε προκειμένου να μας χειραγωγήσουν και να μας εξαναγκάσουν με εντελώς ύπουλο τρόπο να ακολουθήσουμε τις δικές τους επιθυμίες και δουλοπρεπώς να τους υπηρετήσουμε. Εάν σταματήσω να είμαι θύμα, εάν δεν ανέχουμε πλέον ούτε στο ελάχιστο τη χειριστικότητα, τότε όλοι οι κρυφοναρκησιστές που είναι συναισθηματικά και ενεργειακά βαμπύρ πάνω μου, θα αποκαλυφθούν, θα θυμώσουν, θα γίνουν έξαλλοι. Θα πούν: Γιατί άλλαξε τώρα αυτό, γιατί άλλαξε τώρα αυτή, γιατί σταμάτησε να είναι τόσο ανοιχτό, γιατί σταμάτησε να είναι τόσο ανοιχτική. Την έχω κοροϊδέψει τόσε φορέ στο παρελθόν και δεν πήρε είδηση, τώρα γιατί ξύπνησε ξαφνικά. Χάλασε, άλλαξε, έγινε κακό άνθρωπο. Ναι. Όταν αρχίσουμε να λέμε όχι στην οποιαδήποτε χειραγώγηση και στην οποιαδήποτε εκμετάλλευση θα μας πούν κακούς. Θα μας πούν ότι γίναμε εμείς οι ίδιοι ναρκισιστές οι προβολές. Οι προβολές είναι τεράστιο εργαλείο των ναρκισιστών και οι ευάλωτοι ναρκισιστές οι οποίοι είναι κατεξοχήν ναρκισιστές χρησιμοποιούν τις προβολές αβέρτα κουβέρτα. Και θα έρθουν αυτά τα ναρκισάκια τα οποία θα αποκαλυφθούν στη ζωή μας να μας κατηγορήσουν για όλο όσα κάνουν τα ίδια θα μα πούνε ότι εμεί έχουμε κακέ προθέσει, ενώ στην πραγματικότητα εκείνοι είναι που έχουν τι κακέ προθέσει. Θα μα πούνε ότι εμεί λέμε ψέματα, ενώ αυτοί είναι που ξεκάθαρα λένε ψέματα. Θα μα πούνε ότι εμεί του εκμεταλλευόμαστε, ενώ εκείνοι μα εκμεταλλεύονται. Θα μα πούνε ότι πρέπει να νιώθουμε και ικανοποίηση και να νιώθουμε και ευγνωμοσύνη γιατί μα εκμεταλλεύονταν τόσο καιρό. Και θα μα κατηγορήσουν ότι αλλάξαμε, ότι δεν είμαστε πλέον οι ίδιοι, ότι δεν είμαστε πλέον τόσο υπάκουοι, και τόσο εύκολα διαχειρίσιμη όσο είμαστε στο παρελθόν. Έχουμε κάνει ένα βίντεο παλιότερο που μιλήσαμε για το ότι δεν θέλουμε να είμαστε cool απέναντι στα ναρκισάκια. Κάποιος ο οποίος είναι cool με τα ναρκισάκια, κάποιο που το παίζει cool, ανέχεται τη χειριστικότητα τους, ανέχεται τη ξεκάθαρη κοροϊδία τους, πιστεύοντα ότι έτσι είναι cool. Γιατί όταν ανοίξει τα μάτια σου, και όταν κάνει update το λογισμικό των κεφάλων σου, βλέπει ξεκάθαρα. Βλέπει ξεκάθαρα αυτά που ένα τρίτο, ουδέτερο, αντικειμενικό παρατηρητή θα μπορούσε ίσω να τα δει από την αρχή τη ζωή σου μέχρι σήμερα. Ότι ήσουν ένα θύμα. Ότι ήσουν ένα άνθρωπο που αγώσουν και φερόσουν από τι ηλίθιε επιθυμίε, τι οικοκεντρικέ αλαζονικέ επιθυμίε του κάθε τσοκλανιού, το οποίο είχε εγκατασταθεί στη ζωή σου ω ένα excellent ένα εξαιρετικό παράσιτο και απορροφούσε συνέχεια ενέργεια και έπαιρνε από σένα ναρκισιστική παροχή. Κάνει αυτό, απόκτησε μηδενική ανοχή στη χειραγώγηση και στην κοροϊδία και θα βγουν στην επιφάνεια τα κρύφων που έχει στη ζωή σου. Θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω δικές σας εμπειρίες, αν έχετε δοκιμάσει αυτό στο παρελθόν και πώς έχει δουλέψει ή θα το δοκιμάσετε τώρα. Θα πάρετε αφορμή από αυτό το βίντεο, ώστε να εγκαταστήσετε το νέο λογισμικό στο μυαλό σας, το οποίο θα εγγυάται τη μηδενική ενοχή στην όποια μορφή χειραγώγηση, εκμετάλλευση και κοροϊδία. Κάποια στιγμή πρέπει να ξυπνάνε και οι σκλάβοι και όταν ξυπνάνε οι σκλάβοι όλοι όσοι τους εκμεταλλεύονταν ενοχλούνται και τους κατηγορούν ότι έγιναν κακοί άνθρωποι ότι θα μείνουν μόνοι του, ότι συμπεριφέρονται σαν τα χτίνι, ότι έγιναν επιθετικοί, ότι δεν θα έχουν κανένα άνθρωπο στη ζωή του. Δεν μα νοιάζει καθόλου να μην έχουμε κανένα ναρκισσάκι στη ζωή μα. Δεν μα νοιάζει καθόλου να μην έχουμε κανένα τσολάρι στη ζωή μα. Τέλεια θα είναι. Τέλεια θα είναι. Γιατί ξέρετε, επειδή για του ναρκιστέ ο εαυτό του είναι ο κόσμο όλο. Άμα εμεί έχουμε κάνει μια αλλαγή που θα μα εξασφαλίσει να μην έχουμε ναρκιστέ στη ζωή μα, δεν θα έχουμε κανέναν. Γιατί αυτή είναι όλο ο κόσμο. Ε, όχι, δεν είσαστε. Τσαό!